Κύριε Χατζηνικολάου, το θέμα δεν είναι γιατί κατεβαίνουμε στις εκλογές ή τι μας έκανε εμάς, είναι το με ποιον κατεβαίνουμε στις εκλογές. Και θα μου επιτρέψετε λίγο ότι ωραία είναι να καταθέτουμε τα βιογραφικά μας, αλλά παίζει, κάτι λίγο... παίζει ρόλο. Βέβαια, και αυτό και επιτρέψτε παίζει μου λίγο. Ρόλο και η προσωπικότητα του κάθε παίζει ρόλο η προσωπικότητα, αλλά στο τέλος της ημέρας οι βουλευτές θα εκλεγούν με κάποιο κόμμα και το κόμμα έχει κάποιες πολιτικές. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις αγαθές προαιρέσεις που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όταν πηγαίνει μέσα στη Βουλή, αλλά όταν θα έρθει για παράδειγμα το μνημόνιο και οι βουλευτές των γνωστών κομμάτων θα το ψηφίσουν. Όταν έχει έρθει ένας αντιλαϊκός νόμος και υπάρχει κομματική πειθαρχία θα το κάνει. Θέλω να πω ότι το σωστό είναι ένας άνθρωπος του πολιτισμού. Το σωστό. Το θεμητό είναι ένας άνθρωπος του πολιτισμού και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ευαισθησίες ή δουλεύει και αντιμετωπίζει όλη αυτή την αντιλαϊκή λέλαπα όλα αυτά τα χρόνια να επιλέγει. Να στέκεται απέναντι σε όλο αυτό, σε όλο αυτό το οποίο έχει έρθει στη ζωή μας εδώ και 15 χρόνια. Και η επιλογή είναι ξεκάθαρη αυτές τις εκλογές. Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα, έχουμε δοκιμάσει τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε δοκιμάσει το ΠΑΣΟΚ, έχουμε δοκιμάσει και το ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Μνημόνια έχουμε γνωρίσει μόνο. Και τα τελευταία 4 χρόνια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε δει ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι σημασία έχει με ποιον συμπαρατάσσεσαι και πού θα βρίσκεται. Και όσον αφορά το βιογραφικό, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει μόνο σημασία. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικό δούλευα 20 χρόνια, αλλά δεν έχει μόνο σημασία για μας, για την επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, το τι περγαμηνές έχει ο καθένας, δεν μας περισσεύουν οι θέσεις. Το σημαντικό είναι να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους του ΜΟΚΘΟΥ, όπως είναι και οι προηγούμενοι βουλευτές, οι απερχόμενοι του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου υπάρχουν δηλαδή πληστηριασμοί, να τους αποτρέπουμε, όπου πηγαίνουν στα λαϊκά νοικοκυριά και κόβουν το ρεύμα επειδή δεν έχει πληρωθεί με όλο αυτό το οποίο υπάρχει, στους εργαζόμενους που απεργούν και διεκδικούν καλύτερα δικαιώματα. Εκεί θα κριθεί ο αγώνας και όχι μόνο μέσα στα έδρανα της Βουλής. Να πω κάτι λίγο, τώρα... μου επιτρέπετε λίγο κάτι για το ΙΔΕΑΛ. Είναι λίγο, 20 δευτερόλεπτα σας βάλω τον χρόνο σας. Είναι λίγο παραπλανητικό το ότι στο ΙΔΕΑΛ αποφασίστηκε το να γίνει και άλλος χώρος, όχι μόνο χώρος κινηματογράφου και ανοίγει την πόρτα διάπλατα για επιχειρηματικές βλέψεις και προτάσεις που μόνο κινηματογράφος και να παίζει αυτές τις ταινίες που παίζει μέχρι τώρα 100 χρόνια. Γιατί δεν θα οτιδήποτε είναι. Καλό κάνει αυτή η κυβέρνηση πρέπει πάντα κάτι να βρίσκουμε. Δεν πειράζει, να το πούμε ότι αφήνει ανοιχτό. Θετικό είναι ότι διατηρείται, αλλά μέχρι εκεί.